φίλες και φίλοι, εδώ από το γλυστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την εξαναβολή στη 16η αγωνιστική της Development League και Detroit Pistons αντιμετωπίζουν τους Cavalada Hawks. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Cavalada Hawks να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Detroit Pistons από τίμια με 6 νίκες και 9 ήττες, ενώ ίδιο ρεκόρ έχουν και οι Cavalada Hawks, 6-9 δηλαδή. Ξεκίνημα λοιπόν και του παιχνιδιού με το δίποδο για τους φιλοξενούμενους. Πάμε να δούμε και πεντάδες. Καλογερόπουλος, Μητσογιάννης, Καταμακλής, Πανόπουλος και Ρουκουνάκης ξεκινούν για τους Pistons, ενώ από την άλλη έχουμε Βιντάλη, Κολυμπά, Τζόρτζι, Πέτσα και Καραγιάννη. Σκάστη πάσα. Έφτασε στον παίχτον Pistons ο Καλογερόπουλος, θα εκτελέσει για 3 και θα ανοίξει τώρα το σκορ για το 3-0. Ξεκινάει εύκολα πίσω από τα 6.75 των γηπεδούχων, ενώ θα γίνει και το λάθος. Σπανόπουλος είναι στον Καλογερόπουλο. Πέρασε η πάσα για τον Ρουκουνάκη. Ο Τρασεδίου πήγε εκείνος, μαζεύει και ανανεώνει ο Κατσαμακλής. Δεν ανανεώνει μάλλον, γιατί βρήκε σε πάνη μπάλα. Άστοχο τρόπο το σπίτι να έχει από τον Κατσαμακλή. Κατεβάζει και βρίσκει και την πάσα, την ωραία πάσα. Ο Κολυβάς θα την εκμεταλλευτεί ως υπέκτης του για να σπάσουν το ρόδι τώρα και οι Cavalada Hawks για το 3-2. Πάσα στα αριστερά εκεί που είναι ο Σπανόπουλος. Αλλά καταλήγει στον Καλογερόπουλο, 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Βλέπει το ρολόι και είδε ότι τελειώνει ο χρόνος ο Σπανόπουλος. Δεύτερη ευκαιρία από τον Κατσαμακλή, από τον Μεσχωρίτο, από τον Μητσογιάννη. Δεν καταφέρει να βρει στόχο. Κολυβάς. Αυτή στη γωνία. Στοχολογικό για τον Καραγιάννη. Αλλά κατέληξε και εκτός, στη συνέχεια δεν μπορούσε να την κρατήσει εντός γραμμών ο Πέτσας. Ο Γερόπουλος κατεβάζει. Είναι στον Σπανόπουλο και πάλι εκείνος θα πάρει. Σπανόπουλος ξανά στα δεξιά. Μπαλά έφτασε στον Μητσογιάννη. Δεν το έκανε το χατήρι, αλλά να καταλήξει εντός καλαθιού. Μακρινή πάσα για τον Βιντάλη. Φινίκη στον Καραγιάννη τώρα. Κολυβάς οργανώνει. Καραγιάννη στα 8. Συμφωνείται για 2. Κολυβάς και ευστοχή. Για να δώσει το προβάδισμα τώρα για πρώτη φορά στην ομάδα του. Καλογερόπουλος. Σπανόπουλος τσεκάρει τις επιλογές του. Στην κορυφή ο Καλογερόπουλος. Και πάλι παίζει με τον Σπανόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά πατώντας τη γραμμή και θα εκτελέσει. Μάζεψε ο Πέτσας και η μπάλα θα καταλήξει στον Βιντάλη για από εκεί στον Κολυβά. Για να κατεβάσει αυτός και να φτιάξει και αυτή την επίθεση των κιτρινών. Βιντάλης. Ξανά τον Καραγιάννη θα το πάρει και όλα σου από εκεί. Μπαλά στο σίδερο, ο Τζόρτζ μαζεύει με ευκαιρία από το τρίποντο και θα βρουν στο φωτό τώρα οι Cavalada Hawks. Με τον Καραγιάννη να είναι αυτή τη φορά εκτελεστής. Για το 3-7, αυτό ήταν και το πρώτο τρίποντο των κίτρινων στο σημερινό παιχνίδι. Κατσαμακλής, αυτό στον Καλογερόπουλο, αυτό στον Σπανόπουλο και πάλι Κατσαμακλής με πλάτη. Θα γυρίσει στα 5 δευτερόλεπτα, δεν μπορεί να νικήσει στην Πέτσα. Βιντάλης. Πήρε και εκτέλεσε και αυτό το τρίποντο ο Καραγιάννης. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του. Για το 3-10. Στο σύν 7 πλέον η Cavalada Hawks. Αυτά τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Καραγιάννη. Και ωραία ο Πέτσας μπροστά από τον αντιπαλό του. Θα κάνει το κλέψιμο. Και τώρα έχουν ευκαιρία να ανεβάσουν κι άλλο την απόσταση οι φιλοξενούμενοι.
Ο Λιβάς αφήνει στον Πέτσα, θα πάρει την εκτέλεση εκείνος. Ο Λιβάς θα γραπώσει την μπάλα. Νέα 14 δευτερόλεπτα για τους Hawks. Πέρασε ο Βιντάλη, σηκώθηκε για 2 και σκέφτησε. 3-12. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά το match Detroit Pistons σε αντίθεση με τους Hawks, οι οποίοι ξεφεύγουν τώρα στη συνενέα και αναγκάζουν αντιπάλους να καλέσουν αρκετά νωρίς το πρώτο τους time out. Επιστρέψαμε στην δράση με 5 λεπτά να απομένουν ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στο 3-12 το σκορ. Καβλά τα Hawks έχουν κάνει ένα καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση και να προηγούνται με αυτό το σύν 9 τώρα. Θα μειώσει όμως ο Μητσογιάννης σε 5-12. Ο Λιβάς Μιντάλης θα το πάρει το τρίποντο. Ζεύει ο Κατσαμακλής. Καλογερόπουλος δεν έψαξε κάποια μακρινή πάσα. Τώρα θέλει να βρει τον Μητσογιάννη, ο οποίος θα πάει σε έναν άποδο λεγιά. Σε καλό αυτή η απόφαση. Γιάννης αφήνει και πάλι στον Κολύβα. Η γωνία είναι στημένος ο Καραγιάννης για να πάρει και αυτό το σουτ. Και τελική την μπάλα στο χέρια του Καλογερόπουλου, κατέληξε στην συνέχεια. Πανόπουλος. Καλογερόπουλος του δίνει ξανά. Έφυγε από την πίεση. Ο Ρουκουνάκης. Θα κερδίσει το φάουλ. Άρα γερό που ψάχνει οι επιλογές. Εφηβέως θα αναδεικάμε, συγχωρείτε το 69. Ένα καλό γερό που δεν κατάφερε να εκτελέσει έγκαιρα. Έτσι. Η μπάλα τώρα είναι για τους κεντρινούς. Τσορτής. Ο Καραγιάννης. Για δύο από τον Τσορτή. Εδώ το σούτι. Ένας μέσα θα γίνει και το φαουλ από τον Βιντάλη, ο οποίος έμεινε εκεί ψηλά για να πιέσει τον Κατσαμακλή. Την ώρα που ο αντίπαλος του είχε καθάρι στο rebound. Πανόπουλος. Βρήκε τον Καλογερόπουλο. Στα αριστερά ο Κατσαμακλής θα εκτελέσει για δύο. Επαίνει το καλάθι και θα κάνει για το φάουλ στη συνέχεια ο Θηβαίος. Φάουλ νούμερο 1. Αυτό για τους γηπεδούχους. Βιντάλης βρήκε λίγο χώρο, δεν κατάφερε να αφήσει πάρα στο καλάθι όμως. Βεβαίως, με την μπάλα που είναι εκείνη παράσει εκτός. Έχουμε και αλλαγή τώρα. Αλλαγές μόνο και για τις δύο ομάδες. Ο Βερβενιώτης περνάει για πρώτη φορά στο παρκέ για τους Detroit Pistons, ενώ έχουμε αλλαγή και για τους Atlanta Hawks με τον Ρίγο τώρα να πατάει παρκέ. Ο Ρίγος, ο οποίος θα επαναφέρει τον Τζόρτζι, ο οποίος θα εκτελέσει με επιτυχία από το πλάι για το 5-14. Πανόπουλος, 2,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Και πάλι Πανόπουλος στα δεξιά. Δίνει χώρο ο Θηβαίος, είναι άστοχο το σούτ όμως. Κατέληξε έρβολη προσπάθεια. Ρίγος. Πάλι Ρίγος με το δεξί χέρι. Δεν θα βρει στόχο. Παλά όμως θα καταλήξει τον Καραγιάννη. Να αποβολεί από του Βιντάλη. Εξαιρετικό καλάθι για το 5-16. Πολύ ωραία κίνηση από τον Βιντάλη. Τον Καβλάτα Φόξ. Ο οποίος ανεβάζει στο συν 11 την διαφορά πλέον.
αρχίζει ο Κατσαμάκλης. Μπορεί να βρει στόχο. Δεν είναι και ιδιαίτερα παραγωγική σε αυτά τα πρώτα λεπτά του μάτς. Βιγάλης γυρίζει μπαλά στην περιφέρεια για να πάρει ένα σούτ ο Ρίγος. Ο Ρίγος, με συγχωρείτε. Τζόρτζης εκεί στην δεύτερη ευκαιρία, αφού είναι την παραγωγή του χέρια του. Θα πει και ευχαριστώ για το 5-18. Καλογερόπουλος. Μπορείς να ξεκολλήσουν από τις πέντε πόντες οι άσπροι. Χάνει την μπάλα από τα χέρια του. Και έτσι το νέα να εκμεταλλευτεί και αυτή η επίθεση. Τελευταία 54 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Τζόρτζης τελεί για δύο. Ο Καραγιάννης αναπηδάει μπάλα και καταλήγει εκτός τελικά. Ζητάει στην άλλη πλευρά, κάποιο πρώτο Βερβενιώτης. Τώρα θα αφήσει τον Καλογερόπουλο για να πάει τώρα η μπάλα στον Ισπανόπουλο. Καβακλής πάει προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ. Δίνει λύση μετά από ώρα ο Καβακλής για το 7-18. Και έχει και δικαίωμα για μια πληρωματική βολή ο παίκτης των Detroit Pistons. Αστοχή ωστόσο, τρέχει ο Θηβαίος, συγκρατεί την μπάλα εντός παρκέ, αλλά την δίνει σε αντίπαλο. Σηκώνει το Πέτσας κατευθείαν. 17 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους άσπρους. Καλογερόπουλος, στα 9 δευτερόλεπτα. Ο Ισπανόπουλος έχει χώρο και χρόνο. Θα το πάρει και θα το βάλει το σουτ. 10-18. Αυτό το τρίποντο του Ισπανόπουλου πάει τη διαφορά στο 8. Και το 10-18 είναι το σκορ με το οποίο ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος. Συνέχεια στο παιχνίδι. Καθώς το δεύτερο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε, Καλογερόπουλος πιέστηκε, αλλά αντικανονικά από τον Ρίγο. Μην ήταν νωρίς το φάουλ. Έχουμε ένα θεματάκι με τον Φωτεινό Πινακά. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε με την επανέναξη. Συνέχεια στην δράση λοιπόν. Ενώ ο Καλογερόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Καλογερόπουλος μπαίνει στον Ισπανόπουλο. Βενιώτης θα εκτελέσει για δύο, μαζεύει ο Ισπανόπουλος. Πάλι Ισπανόπουλος. Κατσαμακλής μπορεί να βρει στόχο, μαζεύει ο Θηβαίος Καραμανόπουλος. Για τρεις πόντους τώρα από τον Ισπανόπουλο, δεν βρίσκει στόχο, ακόμα είναι αυτό το rebound. Ανανεώνει συνεχώς επιθέσεις τους στις τελευταίες φάσεις οι άσπροι. Θα σηκωθεί τώρα ο Κατσαμακλής, ούτε τώρα όμως θα μπορέσει να βρουν αποτέλεσμα. Σκαστή πάση για τον Τζόρτζη. Θα δεχτεί το φάουλ εκείνος. Ένα φάουλ θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη για το 10-19. Και η δεύτερη, 10-20. Καλογερόπουλος
Ολυμπιακός, μια ψηλή πάσα για τον Θηβαίο, δεν βγήκε όμως στην εργασία. Πάσα στη γωνία για τον Καραγιάννη. Ο Νιορίγος, Ζήτσο Πέτσας, ο οποίος βρίσκονταν κάτω από την αντίπαλη ραγέτα και θα εξοπλίσει την ευκαιρία του για το 10-22. Στο συν 12 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Αλεγερόπουλος. Εκτελεί ο Καλογερόπουλος για 3, δεν μπορεί να βρει στόχο. Ρίγος κατεβάζει για τους κίτρινους, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 12 τώρα. Αλλά στην περιφέρεια εκτελεί ο Καραγιάννης. Μαζί ο Φιβαίος, θα πάρει στο rebound. Αλλά στα χέρια του Σπανόπουλου. Φτάνει κοντά ο Κατσαμάκλης, ούτε αυτή η φάση θα τελειώσει καλά για τους Detroit Pistons. Οι οποίοι παραμένουν χωρίς πόντο στην δεύτερη περίοδο. Γιάννης πήρε από τον πεντάρι, αλλά κατέληξε στον Ρίγο από την κορυφή αυτός. Τζόρτζης σε ακόμα μια ευκαιρία η Καβλάδα Φόξ και η τρίτη και χαραμακέρι που λέμε. Ο Πέτσας σουρευτήκε στην κατάλληλη θέση για το 10-24. Τέσσερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Ανεβάζει το συν 14 την διαφορά με 6 και 12. Να απομένω ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρονού. Καλογερόπουλος. Ο Κατσαμακλής, Περβενιώτης στα αριστερά. 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να σηκωθεί ο Σπανόπουλος, θα το κάνει στο 1 δευτερόλεπτο και θα βρει και στόχο μάλιστα. Στο τσακ πρόλαβε ο Σπανόπουλος για το 12-24. Μετά από 4,5 λεπτά παιχνιδιού στην δεύτερη περίοδο καταφέρνει τώρα. Οι άσπροι, οι οποίοι θα κάνουν και το κλέψιμο τώρα. Καλογερόπουλος, είναι καλή επιλογή στη συνέχεια. Πεντάρης φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει και τη φάση με το δεξί lay-up για το 12-26. Καλογερόπουλος. Πίστονς, ο Καλογερόπουλος θα πάρει ένα μακρινό σουτ. Γιόρτζης ανεβάζει ταχύτητα. Πάει μόνος, στέκεται στον αέρα, ακολούθησε τη φάση ο Πέτσας, δεν τα κατάφερε, αλλά ο Γιόρτζης θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δώσει ξανά. Για το 12-28. Έχουμε και time out για τους Detroit Pistons, με το επόμενο σκορ να δείχνει 2-10 στην δεύτερη περίοδο. Και 40 ακόμα απομένουν στο ρολόι για το φινάλι της δεύτερης περίοδου και οι Καβλάντα Φόξες καταφέρουν να εξεφύγουν στο 12-28. Δύσκολη κίνηση από τον Μητσογιάννη, ο οποίος όμως κρατήσε και πάλι την μπάλα για την ομάδα του. Ο ίδιος παλεύει στην συνέχεια για ακόμα ένα επιθετικό rebound, την κατοχή τελικά είναι και πάλι για τους Detroit Pistons. Ο Γερόπουλος θα πάει να επαναφέρει. Στα 8 δευτερόλεπτα το ρολόι. Βερβενιώτης είναι ολομόναχος. Πήρε το σουτ. Δεν καταφέρει να το αξιοποιήσει. Μακρινή φάση τώρα η οποία θα φτάσει τελικά στον πεντάρι. Άφησε στον Ρίγο εκείνος. Προτίμησε να πάρει την άσυστα από τους πόντους. 12-30 λοιπόν τώρα. 2-12 πλέον το νούμερο σκορ. Καλογερόπουλος, Βερβενιώτης, θα του δώσει ξανά. Έχει τον κολυβά ψηλά να τον πιέσει ο Καλογερόπουλος, προσπαθεί να τον δυσκολεύσει. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Ο Τζογιάννης πατάει γερά, σηκώνεται και στοχή στο τέλος του χρόνου. Για το 14-30. Κολυβάς.
κάνει το βηματάκι πίσω και ευστοχή στην συνέχεια στην προσπάθειά του για το 14-32. Γρήγορη επίθεση από τους άσπρους και γρήγορη απάντηση επίσης από τον Φιδέο. 16-32 τώρα. Ο Λιβάς έδειξε μπροστά του, ο Φιδέος έκανε το φαουλ χαμηλά, όπως λέει ο ρέφερι. Σπανόπουλος επιστρέψει το μάτς από την πλευρά των Detroit Pistons, παίρνει την θέση του Βερβενιώτη. Ενώ αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Ενώ και ο Βιδάλης επιστρέφει τώρα για τους κίτρινους. Ρίγος από τα αριστερά, έμεινε μόνος του και στόχισε. 16-34, δεν πήγε κανένας πάνω στον Ρίγο, που έχει τιμωρήσει αρκετές πολλές τις τελευταίες φάσεις. Θα έκανε ακόμα μια φορά, ο Σπανόπουλος θα περάσει εξαιρετικά, θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου για το 18-34. 2-40 ακόμα στην περίοδο. Ρίγος κρατάει, παίζει με τον Τζόρτζι. Κλειστήκε από 2, γι' αυτό βρήκε την πάση στην περιφέρεια για τον Βιδάλη. Αστόχησε στο τρίποντο αυτός. Ευκαιρία για εθνιδιασμό εδώ τον Καβλάντα Χόκς. Δεν τελειώνει καλά τη φάση όμως ο Πέρας των φιλοξενούμενων. Ενώ ο Ρίγος στην συνέχεια ζητάει και το φάουλ, δεν υπάρχει κάτι όπως λένε οι διαιτητές. Βεβαίως φτάσαν στη γωνία. Ματάει ο Μητσογιάννης Καλογερόπουλος. Κάνει και πάλι ο Σπανόπουλος για να εκτελέσει η μπάλα. Πού θα καταλήξει στα χέρια του Σπανόπουλου και πάλι. 1.40 ακόμα. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Pistons. Δέχτηκε εκεί, κατέληξε στο παρκέ ο Μητσογιάννης, ο οποίος θα κάνει βήματα τελικά. Λίγος πέρασε, έφτασε κοντά, δέχτηκε το φάουλ. Ένα φάουλ θα τον στείλει στην γραμμή των βολών τώρα. Βάζει τη δεύτερη. 18-35. Σπανόπουλος. Διεκδικήσει με μπάλα, καταχαρίζει ο Μητσογιάννης. Θέλει να βρει τον Καλογερόπουλο. Θα την πασάρει εκείνος τον Σπανόπουλο. Πάει ανάμεσα στην Πολυκοσμία και βρίσκει εξαιρετική πάσα για τον Μητσογιάννη, ο οποίος θα την κάνει ασίστ. Και θα πάει τώρα το σκορ στο 20-35. Πολύ ωραία η κίνηση του Σπανόπουλου στην συγκεκριμένη φάση. Ενώ πήγαμε στα τελευταία 44 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Λίγος αλλοιώθηκε η προσπάθεια, αλλά κατέληξε η μπάλα στον Πέτσα, ο οποίος έκανε βήματα στην συνέχεια. Σπανόπουλος αφήνει την μπάλα να κυλήσει στο παρκέ, τώρα ξεκινάει ο χρόνος. Καλογερόπουλος. Αντίπασα όμως την πρόλαβε ο Σπανόπουλος. Πέφτει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Εκεί ανενόχλητο στο... ο Ρουκουνάκης. Έκανε το 22-35. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους κίτρινους. Ρίγος. Αφήσει στον Τζόρτζι. Πέτσας παίρνει και πάλι. Μαζεύει ο Καλογερόπουλος. Τελειώνει ο χρόνος, πέταξε την μπάλα. Δεν κατάφερε να βρει ένα καλό σουτ και έτσι τελειώνει
για το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 22-35. Των δύο ομάδων επέστρεψαν και πάλι στο παρκέ και ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο. Στο 22-35 το σκορ, στο σύν 13 η Καβλάντα Χόκς. Από το καλό ξεκίνημα που έκαναν στο πρώτο δεκάλεπτο συνεχίζουν να κρατούν τα εννέα της αναμέτρησης. Τζόρτζης να μαζέψει ως το rebound. Βιτάλης έκανε το κόψιμο, έφτασε κοντά, δεν τελείωσε καλά στην φάση με το ανάποδο layup. Και κερδίζει το φάουλ στην συνέχεια ο Πέτσας. Από τον Μητσογιάννη έγινε το φάουλ, το πρώτο ομαδικό των γηπεδούχων. Σχολές λοιπόν ο Πέτσας. Σχολές η πρώτη για το 22-36. Κάνει την δεύτερη. Νόπουλος. Βερβενιώτης και πάλι στο Σπανόπουλο. Το Κουνέκης προσπαθεί να βρει λίγο χώρο. Κάνει το φαουλ χαμηλά ο Βιδάλης. Πρώτο ομαδικό αυτό και για τους Καβλάντα Χόκς τώρα. Παραφέρει τώρα ο Σπανόπουλος. Τα αριστερά βρήκε την πάσα εκεί κοντρά στο ψωμένα χέρι ο Σπανόπουλος. Ο Ρουκουνάκης αστοχή. Ξανά ο ίδιος θα το χάσει. Ο Λιβάς. Το Βιδάλης όχι τελικά. Αλλά κατέληξε απευθείας έξω. Αστοχή πάσα δεν ήταν για τόσο καλή. Περβενιώτης τώρα δίνει συνέχεια στο μάτς. Ρουκουνάκης είδε την κίνηση του Βερβενιώτη. Εξαιρετικό καλάθι, τρομερή συνεργασία των δύο. Για το 24-36. 12 τώρα η διαφορά. Λίγος. Σουτ για δύο από τον ίδιο. Μαζεύει ο Κατσαμάκλης. Πανόπουλος. Και ο Βερβενιώτης. Ποδοσφαιρική κίνηση έκοψε ο Ρίγος. Έτσι ο Γιάννης αφήνει χέρι με χέρι στον Σπανόπουλο. Πάλι ο Μητσογιάννης, 4 δευτερόλεπτα για τους άσπρους. Να σου τυποποιήσει από τον Μητσογιάννη. Θα βρει στόχο παρόλο που είχε πάνω του κολλημένο τον Τζόρτζη. 6-36 πλέον στις 10 διαφορά. Ο Λιβάς εκμεταλλεύτηκε την πάσα ο Πέτσας. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Κατσαμάκλης. Θα τελειώσει και την φάση ο ίδιος. Μαγκέδε ο Τζόρτζης. Πάρα λέει ο διαιτητής. Τζόρτζης φεύγει στην άλλη πλευρά. Αφήνει στον Πολυβά την κατάλληλη στιγμή για να έρθει το καλάθι για το 26-38. Σειρά του Σπανόπουλου τώρα να τρέξει. Πέρασε ο Κατσαμάκλης. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει κιόλας εδώ, ωστόσο θα μείνει με τις δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Κάνει και την δεύτερη, 0-2 από τον Κατσαμάκλη. Τελευταίος θα έχει ακουμπήσει ο Πέτσας. Του Κουνάκης, πήρε ο Βερβενιώτης. Καλή άμυνα από τον Ρίγο. Κατσαμάκλη στα δεξιά, πήρε ο Κουνάκης. Σηκώνεται, αστοχή, μαζεύει ο Τζόρτζης. Ρίγος.
Η Τάλης θα κάνει ένα δύναμο τελείωμα, πέτσες όμως θα ανανεώσει, δεν θα μείνει για πολύ όμως στην επίθεση. Εκεί ήταν καθώς έκλειψε ο Βερβενιώτης και θα γίνει για το φάουλ στη συνέχεια επάνω στον Σπανόπουλο από τον Ρίγο, που ίσως βοηθάει και τον αντίπαλο του να σηκωθεί. Πάει στην επαναφορά. Τώρα παίξει τον Detroit Pistons, ενώ ο Πεντάρης θα περάσει το μάτς για τους κίτρινους. Ενώ έχουμε αλλαγή και για τους γηπεδούχους, με τον καλό Γερόπουλο να επιστρέφει και να παίρνει και την μπάλα τώρα για να φτιάξει αυτή την επίθεση τον Πίστον. Έγινε το κλέψιμο. Πεντάρης φέγει στην άλλη πλευρά, τον καταδιώκει ο Μητσοτάρης, αρχώθηκε πέρας λίγο ο Πεντάρης. Πανόπουλος παρακάνει την τρίπλα πίσω από την πλάτη, συγκρατεί τελικά. Σηκώνεται για δύο ο Κατσαμακλής. Λέει ο Ρυκουνάκης για το rebound, θα βγει και τελικά ο Λιβάς, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους άσκρους. Ρίγος, 6-19 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πέρασε η πάσα για τον Πέτσα από κοντά, αυτός θα σηκωθεί και θα εκτελέσει σωστά για το 26-40. Καλογερόπουλος έπειξε τις επιλογές ο Κατσαμακλής, ζήτησε ο Μητσογέννης, δεν μπορούσε να περάσει την πάσα. Σταματάει την τρίπλα, πάσα πίσω από την πλάτη για τον Μητσογιάννη, ο οποίος θα σκοράρει κόντρα σε 2, 28-40. Ο Λιβάς. Πήρε ο Πέτσας, αλλά θα κάνει το εξωτικό φάουλ επάνω στον Σπανόπουλο, τον οποίο έχει βάλει πλάτη. Βέβαια σε ψεύσει το μάτι για τους Detroit Pistons. Θα θέσει τη Ρουκουνάκη. Καλογερόπουλος. Ρεσπανόπουλος που θα εκτελέσει από την κορυφή. Δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Παραμένει διαφορά στους 12 πόντους, 5-10 πριν ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Ρίγος στα αριστερά. Έχει ακουμπήσει ο Κατσαμακλής. Παραδέχτηκε και ο ίδιος. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για τους κίτρινους. Καραγιάννης το μεταξύ επιστρέφει. Τζόρτζης θα το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας. 28-43. Θέλει αυτό το σούτο ο Τζόρτζης, δικαιώθηκε για την επιλογή του. Καλογερόπουλος στα κεφάλι, θα πάει πάλι στα χέρια του για να βρει τον Κατσαμακλή. Χάνει αυτός προς στιγμή, διεκδικεί συμπάλη, έχουμε τζάμπολ. Να δούμε για ποιον είναι η μπάλα. Η κατοχή είναι για τους Detroit Pistons. Καλογερόπουλος. Ο Κατσαμακλής του δώσε το σκρίνο, ο Θηβαίος εκείνο θέλησε να βρει, αλλά έγινε το κλέψιμο από τους Atlanta Hawks. Τζορτζής θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, δεν θα καταλήξει μέσα αυτό. Πανόπουλος. Πάει από τα δεξιά, βρήκε λίγο χώρο, σηκώθηκε με το δεξί. Βρήκε χώρο αλλά δεν βρήκε στόχο. Ο Σπανόπουλος, Ρίγος τώρα. Πεντάρης, δίνει και πάλι. Ξεκινάει την προσπάθειά του, φτάνει κοντά, δεν τελειώνει καλά τη φάση όμως. Καλογερόπουλος, συνεχίζει.
παίρνει τώρα. Βρήκε την πάσα τελικά για τον Μητσογιάννη, το μετάλλιστο για τον Κατσαβακίνο, συγχωρείτε. Μετάλλιστο εκεί. Να πάρει την προσπάθεια ο Καρογερόπουλος. Έβαλε την πάσα, του βγήκε σε καλό τελικά αυτή η απόφαση. 30-43 τώρα. Ενώ έχει γίνει και το τρίτο φαουλ των Detroit Pistons. Καραγιάννης. Το δεύτερο λεπτά για την επίθεση. Ρίγος θα εκτελέσει, αλλά όχι εύστοχα. 3-10 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Καλογερόπουλος, φαουλ από τον Ρίγο, αλλά είναι βολές. Δεν το είχε καταλάβει ο ίδιος ότι είχαν 4 φαουλ οι Καβλάντα Χόκς. Το καταλάβατε για από την αντίδραση. Μόλις κοίταξε τον φωτεινό πίνακα. Αστοχή ο Καλογερόπουλος. Για την δεύτερη θα την εκτελέσει εύστοχα. 31-43. Ο Τζόρτζης αυσή στη γωνία. Καραγιάννης προσποιείται, την έφαγε ο Κατσαμακλής. Πεντάρης μπροστά από την πίεση του Θηβαίου. Είναι ο Καλογερόπουλος. Βεβαίως, θέλεις να τον ξαναβρει ο Κατσαμακλής. Δεν έφτασε ποτέ ξανά η πάσα στον Θηβαίο. Το μεταλλιστό επιστρέφει στο μάτς για να πάρει τη θέση του Ρίγου για τους Καβλάντα Χόκς. 2,5 λεπτά πριν τελειώσει και η τρίτη περίοδος. 31-43 είναι το σκορ. Σταθερά σε διψήφια διαφορά. Το μάτς ο Κολύβας τώρα θα ευστοχίσει. Δεν ξέρω αν είναι για δύο τόσο, είναι για δύο, είναι τελικά 31-45. Καλογερόπουλος ζήτησε καλύτερη κίνηση από τον Μητσογιάννη, ο οποίος θα βρει τώρα τον Κατσαμακλή. Αδύναμο το τελείωμα του στην συνέχεια. Τζόρτζης. Μπάλα στον Κολύβα. Τρίποντο από τον Καραγιάννη, εύστοχος. 31-48 και φεύγουν στο σύν 17 τώρα οι Καβλάντα Χόκς και έχουμε και ασπευμένα time out από τους Detroit Pistons. Συνέχεια στο μάτς, 1,5 λεπτό πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος, οι Καβλάντα Χόκς έχουν καταφέρει να πάρουν ένα προβάδισμα 17 πόντους τώρα στο σκορ, 31-48 του Φωτεινός Πίνακας. Σταμακλής βρήκε τον Μητσογιάννη, βρήκε σε λάθος χρόνο ο Πεντάρης. Πάλι καλά δεν χτύψε κανείς από τους δύο. Μέτραει κανονικά το καλάθι του Μητσογιάννη και έτσι έχει μία βολή τώρα να εκτελέσει. 33-48 τώρα το σκορ. Έτοιμος ο Μητσογιάννης για τη συμπληρωματική βολή του. Θα την βάλει και αυτή. Για το 34-48. Κολυβάς. Εδώ στο σκρίνο ο Καραγιάννης. Κολυβάς θα σταθεί, θα κοπεί όμως από τον Κατσαμακλή. Ο ίδιος όμως διατηρεί την κατοχή στην πλευρά των Fox. Βιδάλης αυσή στον Τζόρτζη, σούτια 2 από αυτόν. Καλογερόπουλος μάζεψε. Τελευταία 53 δευτερόλεπτα. Αλλά και δεν ευαίνει πως τον Καλογερόπουλο, αλλά έφτασε τον κάτω Σπανόπουλο. Εκείνος προσπάθησε να βρει τον Θηβαίο, αλλά έκοψαν οι φιλοξενούμενοι. Πήρε ο Κατσαμακλής.
κάνει και τα βήματα, σηκώνεται για το δίποντο, το οποίο δεν βρίσκει στόχο ο Τζόρτζ τώρα στα 37 δευτερόλεπτα. Περνάει το κέντρο ίδιος, σταματάει πια στους συμπαίκτες, αφήνει στον πεντάρι. Μπαλά έξω, Σιδάλης, αφήνει στον Τζόρτζ, 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Τζόρτζ κρατάει στα 4, πεντάρι θα εκτελέσει για 3, δεν βρίσκει ούτε καν Στεφάνη μπάλα. 14 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Άστρους. Γερόπουλος, Ιεροσπανόπουλος εκτέλεσε κιόλας, δεν βρήκε στόχο. 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ουδάλης από το κέντρο, λίγο έλειψε ένα σκοράρι. Δεν τα καταφέρω όμως και τελειώνει έτσι η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 34-48. Ξεκίνησε για το 4ο δεκαλεπτό στο 34-48 το σκορ. Έτσι καβλά τα Hawks να κρατούν σταθερά την διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Ενώ ο Κολύβας θα λέει με τον ρέφερι για την συγκεκριμένη φάση. Τζόρτζης Κολύβας θα εκτελέσει για δύο. Μάζεψε. Μάζεψαν οι άσπροι. Βάλα πάει στα χέρια του Καλογερόπουλου. Καλογερόπουλος. Κάνε το κόψιμο Βερβενιώτης. Παραπήγε στον Κατσαμακλή. Πάσα του. Εκεί που δεν είναι κανένας παίκτης. Βιντάλης φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει και ίδιο στην φάση. Θα δουν κάτι καλό οι κίτρινοι σε αυτή την γρήγορη επίθεση. Και έτσι δεν αλλάζει το 34-48. Στην πάσα για τον Κατσαμακλή. Αναπηδάει μπάλα και με ένα περιπετειώδη τρόπο θα καταλήξει το σκαλαφιού. 36-48. Πολύ βάση. Πέτσας έχει βάλει πλάτη. Θέλει να παίξει με τον Τζόρτζ, ο οποίος έκανε την κίνηση προς την ρακέτα. Καλογερόπουλος αφήνει στον Μητσογιάννη. Δεν τελειώνει καλά τη φάση αυτός. Γυρίζει όμως γρήγορα πίσω για να πιέσει. Τζόρτζης πέρασε και σκόραρε κιόλας. 36-50. Βερβενιώτη στη γωνία. Είναι καλό το σουτ. Καραγιάννης έχει πατήσει γραμμή όμως. Φεδαφός ο παίκτης των Pistons. Έχει γελό φαουλ ο Κατσαμάκλης είναι. Δύο αλλαγές τώρα για τους Pistons. Πανόπουλος και Θηβαίος επιστρέφουν στο μάτς. Ανέφερε ο Βερβενιώτης. Πανόπουλος θα το πάρει το σούτ από το πλάι και είναι εύστοχο. 39-50. Εδώ πέρασε το μάτς. Πανόπουλος έκανε έτσι την παρουσία του. Έγινε και το κλέψιμο τώρα. Πανόπουλος, Θηβαίος. Και κάνει βήματα. Ο Λιβάς φτάκει 43 ακόμα για το τέλος. Φαλό από τον Σπανόπουλο. Πρώτο τώρα για τους Pistons. Τρίτο για τον Σπανόπουλο. Τρεις ο Καραγιάννης, είναι άστοχο το σουτ. Σπανόπουλος. Κατσαμακλής. Σηκώνεται για δύο. Μαζεύουν οι κίτρινοι. Ο Κολύβας βλέπει την κίνηση του Πέτσα. Βρήκε κατευθείαν αυτό στον Βιντάλη.
δεν έφερε κάτι καλό όμως αυτή η γρήγορη επίθεση των Καβλάντα Hawks. Ρουκουνάκης εκτελεί. Σε καλύτερη θέση ο Τζόρτζ θα βάζει εκεί με δύο. Ψάχνει τώρα και την πάσα την οποία βρήκε για τον Πολύβα. Δεν αλλάζει το 39-50. Ανάμεσα εκεί στην πολυκοσμία ο Πολύβας παλεύει. Και έχουμε και αλλαγή τώρα για, με τον Ρίγο να περνάει στο μάτς. Παίρνει την θέση του Βιδαλή. Σπανόπουλος κατεβάζει. Πάει από τα δεξιά, βγαίνει και ο Καραγιάννης πάνω του, έχει την μπάλα εκτός από τα χέρια του Σπανόπουλου, όπως λέει ο ρέφερι. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για το time out των Pistons. Συνέχεια στο παιχνίδι μας λοιπόν, με 6,5 λεπτά να απομένουν ακόμα για το φινάλε. Ρίγος δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Πέτσα, δεν παρακατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Σπανόπουλος θα περάσει ωραία από τον Πολύβα. Συνεχίζει ο ίδιος με αέρινο στυλ, μπάλα θα καταλήξει τον Βερβενιώτη. Θα εκτελέσει αυτός από μέσα απόσταση και είναι εύκοχος. 41-50 πλέον, η διαφορά μετά από αρκετή ώρα θα πέσει σε μονοψήφιο αριθμό στο μείον 9. Τώρα η Detroit Pistons. Ρίγος. Εκεί με ψωμένα χέρια Ρουκουνάκης και Θηβαίος. Το φάουλ έχει γίνει από τον Θηβαίο. Για τον Μητσογιάννη σηκώνεται αυτός, αστοχή. Πάλι Μητσογιάννη, Καταμακλής δεσχωρεί και προσπάθησε ξανά να βρει στόχο. Αλλά ούτε στην δεύτερη δική του ευκαιρία δεν καταφέρει να παίρνει τους δύο πόντους. 5,5 λεπτά ακόμα. Έτσι ας αφήνει στον Ρίγο. Σηκώνεται, αστοχή, μαζεύω στη Βέος. Στέκεται για τρεις ο Σπανόπουλος, το σίδερο η μπάλα. Πολύβα ζητά ηρεμία. Βρήκε τον Πέτσα. Αυτός με τη σειρά του τον Τζόρτζι και η μπάλα στον Ρίγο. Οργανωμένη επίθεση τώρα για τους κίτρινους. Ένα δίποντο άστοχο από τον Ρίγο. Δεν αλλάζει στο 41-52. Σταματημένος ψάχνει μια επιλογή, την βρίσκει στον Ρουκουνάκη. Επίσης από εκείνον προσπαθεί να βρει λίγο χώρο. Βγει τελικά και αυτή η άμυνα για τους Hawks. Ρίγος φεύγει στο ένας μέναν, θα νικήσει τον Βερβενιώτη και θα γράψει το 41-54 τώρα. Και φεύγει στο σύν 13 και πάλι τα Ολλάντα Hawks. Θυμίζω νωρίτερα, έρχεται διαφορά σε μονοψήφιο οι Detroit Pistons. Ωστόσο, η απόσταση μεγάλωσε ξανά τώρα. Καλογερόπουλος επιστρέφει για τους άσπρους, παίρνει την θέση του Κουκουνάκη. Καλογερόπουλος. Στάρι, γυρίζει ο Κατσαμακλής. Τζόρτζης, δεν προλάβε. Και πάλι κατοχή για τους Pistons. Σκουπίζει την μπάλα από τον Ρίγο. Καλογερό
Σταθερόπουλο ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Σπανόπουλο. Πάει μέχρι μέσα. Ο Κολυβάς θα δεχτεί την τεχνική ποινή. Καθώς... Πάσε για τον Πέτσα. Θα περάσει όμως πάνω από το Στεφανή μπάλα. Σπανόπουλος φεύγει μέχρι την άλλη πλευρά. Τα κάνει όλα μόνος του για το 43-55. Δεν τον σταμάτησε κανένας. Και μείωσε στους 12 τώρα ο Σπανόπουλος με 3,5 λεπτά να απομένουν. Πέτσας είναι πολύ δυνατή. Πάσα δεν μπορούσε να υποδέχεται καλά την μπάλα. Να έχουμε αλλαγή. Με τον Βιδάλη τώρα να παίρνει το μάτς. Παίρνει την θέση του Κολυβά. Τσαμακλής στον Καλογερόπουλο. Τσαμακλής είναι όλο μόναχος, έχει και χώρο και ευστοχή. 46-55. Και πάλι πλησιάζουν στους 9 από τους Detroit Pistons. Ωστόσο η κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει. 3 λεπτά ακόμα για το τέλος. Ρίγος για 2. Δεν έρχεται το καλάθι και έρχεται και το αμυντικό rebound του Βερμενιώτη. Καλογερόπουλος. Τσαμακλής περνάει, έχει δεχτεί το φάουλ. Θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Φωνές από τον Μιδαλή στον Πέτσα. Είναι ο τρόπο που λειτουργήσε στη συγκεκριμένη φάση άμυνα. Πως και να έχει, έχουμε δύο βολές για τον Κατσαμακλή τώρα. Αυτό πως η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 48-55. Γιόρτζης κοιτάει γύρω το Βιδάλης. Θα πάρει τελικά ο ίδιος την εκτέλεση. Και γιατί να μην την πάρει, αφού θα ευστοχίσει για το 48-58. Καλογερόπουλος και το Βερβενιώτη. Προσποίηση από αυτόν. Βεβαίως καλή πάσα για τον Καλογερόπουλο. Η ευκαιρία για τους Detroit Pistons. 2-13 ακόμα στο φινάλε. Το σκορ στο 48-58 πλέον. Και κατοχή είναι και για τους Cavalier Hawks. Θυμίζω στο πρώτο μάτσι οι Detroit Pistons είχαν επικρατήσει με 35-59. Δεν ξέρω αν θα βάλουν αυτή την διαφορά του πρώτου παιχνιδιού. Η Cavalier Hawks. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
Ρίγκος αφήνει στον Τιρντάλι, 1.47 ακόμα. Φτάνει κοντά ο Βιντάλις, τελειώνει καλά την φάση. Κρατάει ο Ρίγκος, 8 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει κιόλας για 3 και εδώ νομίζω πως ο Ρίγκος τελειώνει το μάτς. 48-51 πλέον. Πέρασε η πάσα. Δεν θα έρθουν καλάθια από κοντά από τον Μητσογιάννη. 1 για 10 ακόμα στο ρολόι. Απόσταση 13 πόντων χωρίζει τις δύο ομάδες. Ρίγκος πατάει. Ξεφεύγει από την πίεση του Μητσογιάννη. Μπερδέθηκαν τα πόδια των δύο παιχτών. Είναι τελικά το φάουλ που είναι το 5ο. Έχουμε βολές τελικά. Θα περάσει και εκτός ο Μητσογιάννης στην θέση του όρου Κουνακής. Ευστοχή στην πρώτη, 48-62. Βάζει και την δεύτερη, 48-63. Τελευταία δευτερόλεπτα στο μάτς. Η καβλά τα χόψη θα πανηγυρίζουν την 7η νίκη τους, θα πάρουν στο 7-9, ενώ από την άλλη τους θα παίξουν στο 6-10. Έκλεψε και όλα στο Βιντάλις, φεύγει και μέχρι το lay-up για το 48-65. Είναι 10 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Πήρε ο Ρουκουνάκης, θα στέξει από κάτω. Έχουμε φάουλ στην συνέχεια από τον Μπερβενιώτη, το οποίο θα στείλει και πάλι τον Ρίγο στην γραμμή των βολών. Όχι. Τελικά η μπαλά είναι για τους Pistons. Ρουκουνάκι για 2 είναι άστοχος. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Κρατάει ο Καραγιάννης. Βιντάλις δεν θα βγει επίσης από τους Hawks. Φινάλε λοιπόν στο μάτς. Καλά τα Hawks θα επικρατήσουν με 65-48 επί των Detroit Pistons.